Λόλο, είχαμε ένα περιστατικό εκεί στο γήπεδο Παπαδατών. Για πείτε μου λίγο, τι ακριβώς συνέβη, από όσο έχουμε πληροφορηθεί εμείς, ήσασταν ο άνθρωπος που βρήκατε το φαντόντα, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Εγώ καθώς πήγα στο γήπεδο γύρω στις 9.30 ώρα, κατέβαινα στο γήπεδο κάτω για να δω τον αγώνα Καβαλό Δόξα Κεντρικό και απίστευσα εκεί πέρα στην κατοικία που ήταν η πόρτα, ότι τον είχε πλακώσει η πόρτα μια σιδερένια πόρτα. Κατέβηκα το αυτοκίνητο, πήγα εκεί, κοίταξα να δω πρώτα αν είναι εν ζωή ο κύριος Καρμούτσος. Δεν έπιασε κάποιο σφιγμό, κοίταξε να σηκώσει λίγο την πόρτα. Η πόρτα αυτή ήταν ασήκωτη, δεν μπορούσαν να σηκώσουν τίποτα. Μετά πήρα τηλέφωνο το ΕΚΑΒ, πήρα τηλέφωνο την αστυνομία, πήρα τηλέφωνο τον πρόεδρο του χωριού και μερικού εκεί πέρα για να έρθουν κάποιοι στο γήπεδο. Μετά ήρθε ο πρόεδρο του χωριού εκεί πέρα, ήρθαν κάτι εκεί από το τέτοιο και το ΕΚΑΒ τον πήρε και φύγαμε. Ο Τον πήρε το ΕΚΑΒ και έφυγε. Δημήτρης ο Σκαρμούτσος ερχόταν εκεί Μάλιστα. στο γήπεδο, φρόντιζε εκεί για τις ομάδες. Τι ακριβώς καθεστώς επικρατούσε? Αυτός ερχόταν εκεί στο γήπεδο, είχε το άρεσε εκεί στο γήπεδο που ήταν εκεί πέρα. Το άρεσε, ερχόταν συνέχεια εκεί στο γήπεδο, πήγαινε. Έκανε κάτι εργασίες εκεί πέρα, ό,τι είδε και από μόνο του, ατέλειωσε εκεί πέρα. Ασχολούνταν με όλα. Του άρεγε να ασχολείται δηλαδή με το θέμα του γήπεδου. Εγώ, όπως γνωρίζω εκεί πέρα που πηγαίναμε, η πόρτα αυτή δεν χρησιμοποιούνταν. Όσο διάστημα πηγαίναμε εκεί πέρα και βλέπαμε, η πόρτα αυτή δεν χρησιμοποιούνταν για κανένα σκοπό. Η πόρτα αυτή ήταν μονίμως εκεί πέρα έτσι, όπως ήταν εκεί στον τοίχο, ούτε έκλεινε, ούτε άνοιγε, ούτε ερχόταν πέρα εδώ, μόλις φεύγαμε δηλαδή το γήπεδο να κλείνει και έτσι. Η πόρτα αυτή ήταν μονίμως έτσι εκεί πέρα στο συγκεκριμένο και στο όπως είδατε. Α, ήταν όρθια δηλαδή η πόρτα στημένη εκεί, κύριε Λόλο. Ναι, ήταν όρθια, ναι. Α, αυτό σημαίνει ότι υπήρχε και κίνδυνος να πέσει κάποια στιγμή.